Με 14.000 ευρώ ο καθένα επιδοτούνται το επόμενο διάστημα 418 αγρότε σε όλη τη Θεσσαλία. Με απόφαση του Περιφερειάρχη, μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων, οι ωφελούμενοι αγρότε στην περιφέρεια που εντάσσονται στο μέτρο Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων είναι 418 με συνολικό προπολογισμό που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξαμε στο πρόγραμμα για τι εκμεταλλεύσει μικρών γεωργικών εκτάσεων. 418 γεωργούς και τεινοτρόφους σε όλη τη Θεσσαλία. Προϋπολογισμό 5.820.000 ευρώ. Άρα ο καθένας από αυτούς θα ξεκινήσει την δουλειά, παίρνουν 15.000 ευρώ έκαστος και συνεχίζουμε και με τα νέα προκήρυξη, μόλις μας δώσει την έγκριση του Υπουργείου, για περισσότερους, γιατί περισσεύουν και χρήματα. Ευχαριστώ τις υπηρεσίες που ε, γρήγορα ανταποκρίθηκαν και εύχομαι να πιάσουν τόπο αυτά για να έχουμε καλή παραγωγική διαδικασία. Επίσης, αυτό ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο διεκδικήσαμε από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και πήραμε την εκχώρηση του πρόγραμματος αυτού στην Θεσσαλία όπως και σε άλλες περιφέρειες μαζί με τα υπόλοιπα προγράμματα ύψου 181 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος του μέτρου είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες μέσω ενεργειών σε σχέση με την υφιστάμενη κατάστασή τους, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εγγένη διαρθρωτική τους προσαρμογή. Η πρώτη δόση, το 70% δηλαδή του συνολικού ποσού στήριξη, θα καταβληθεί αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, ενώ η τελευταία δόση καταβάλλεται το αργότερο εντός 5 ετών από την ένταξη, με προποθέσει την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου αλλά και την τήρηση των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων.